Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για το πολύ μεγάλο ζήτημα των μετακινήσεων και για τις εκκλησίες. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο με κορονοπάρτι. Θα το δείτε σε όλες τις εφημερίδες. Νομίζω ότι ο κόσμος έτσι, λόγω της πίεσης αρχίζει και έχει μια πολύ έντονη αντίδραση. Και ίσως αυτά τα πάρτι επηρεάσουν και τις μετακινήσεις για το Πάσχα, δηλαδή θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό όπως λέμε ή θα κάνουμε Πάσχα στην πόλη. Μία λύση που θα μπορούσε να υπάρχει και νομίζω έχει μία λογική, αυτοί οι άνθρωποι που θα θέλουν να μετακινηθούν να πάνε στις περιοχές αγαπημένες τους να κάνουν ή το self-test ή το rapid test. Είναι μία λύση που θα βοηθούσε έτσι ώστε να φύγει αυτή η ανασφάλεια που υπάρχει, τι θα γίνει αν μεταδοθεί ο ιός και τι θα γίνει και αν και εφόσον εκεί που πάνε θα υπάρχουν νοσοκομεία, η περίθαλψη αν θα είναι ικανοποιητική. Νομίζω ότι εάν και εφόσον λειτουργήσουν αυτές οι μετακινήσεις με αυτές τις δύο διαδικασίες, δηλαδή με τα self-test, παρόλο που περιμέναμε περισσότερα self-test, τα οποία δεν ήρθαν γιατί αν θυμάστε με μια εταιρεία εκεί δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Άρα, αν έχουμε πολλά self-test, δηλαδή να μπορούμε να ελέγξουμε λίγο. Ή να κάνουν rapid test που είναι, δεν είναι και πολύ μεγάλο το κόστος, είναι χαμηλό το κόστος, ενδεχομένως να υπήρχε λύση για τις μετακινήσεις. Ενδεχομένως το λέω. Νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να έτσι, η πρόταση που δεν είναι μόνο δική μου, τη λένε πάρα πολύ, να την αξιολογήσουν και στην Επιτροπή και σε αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις, ενδεχομένως για να βοηθηθούν οι άνθρωποι να πάνε στα χωριά τους και να ανοίξει έτσι, η διαδικασία της μετακίνησης, όπως και με τις εκκλησίες. Ξέρετε. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν πάρα πολύ και θέλουν να έχουν την επαφή με τις εκκλησίες. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ και σε μια ερώτηση που έκανα στον πνευματικό μου, για όσους δεν ξέρουν, πνευματικός είναι ένας ιερέας που έχει κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες και εκεί πας και εξομολογήσει και λες τα προβλήματά σου. Του έκανα μια πολύ απλή ερώτηση, γιατί είμαι τυχερός, έχω ένα καταπληκτικό έτσι, πνευματικό, είναι από την Πρέβεζα. Του λέω, Πάτερ, εγώ πιστεύω. Γιατί θα πρέπει να πηγαίνω και στην εκκλησία. Αφού πιστεύω. Γιατί θα πρέπει να κάνω νηστεία. Γιατί θα πρέπει να πηγαίνω να ακολουθώ τις διαδικασίες. Γιατί. Κάθομαι στο σπίτι μου, έχω την εικόνα της Παναγίας, προσεύχομαι όλα καλά και όλα ωραία. Η απάντηση που μου έδωσε και τη δίνω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σου λέει γιατί να πηγαίνεις και στην εκκλησία. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι όταν ανήκεις σε μία ομάδα, θα πρέπει να ακολουθήσει και τις διαδικασίες αυτής της ομάδας. Πέρα από την δύναμη τη μεγάλη που παίρνεις όταν μπαίνεις σε μια εκκλησία. Και προσέξτε λίγο, γιατί κάποιοι θα μου πούνε, εντάξει, λίγα έχουν ακούσει για τους παπάδες. Ακούστε λίγο. Εδώ μιλάμε για τον χώρο. Εδώ μιλάμε για την ιερότητα του χώρου. Για την ιερότητα και τη δύναμη που παίρνει κάποιος ακολουθούντας αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή τη μεγάλη εβδομάδα, η περιφορά του επιταφείου. Μιλάμε για αυτές τις διαδικασίες. Και θα τονίσω σε όλους σας, όταν περιμένεις ένα γράμμα από ένα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, τώρα πια αυτά δεν ισχύουν γιατί έχουμε τα μηνύματα και όλος ο κόσμος είναι ένα μικρό χωριό, αλλά θυμηθείτε παλιά, όταν περιμέναμε νέα από ένα αγαπημένο μας πρόσωπο και ο ταχυδρόμος μας έφερνε ένα μήνυμα, εμάς τι μας ενδιέφερε, το μήνυμα ή ο ταχυδρόμος, τι ποιότητας άνθρωπος είναι. Εμάς με ενδιέφερε το μήνυμα. Δεν αξιολογούσαμε ποτέ τον ταχυδρόμο. Θέλαμε να πάρουμε το μήνυμα. Και από τη στιγμή που θέλαμε να πάρουμε το μήνυμα, νομίζω ότι τα ευκόλυτα νούμερα παραλείπονται. Άρα, θα ήμασταν ευχαριστημένοι να ανοίξουν οι εκκλησίες και με αυστηρά μέτρα πάλι και να μπορέσουμε να πάρουμε μέρος σε αυτές τις ιερές μέρες του Πάσχα. Σεβόμαστε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σεβόμαστε όλες τις θρησκευτικές απόψεις. Έχουμε πει ότι η Ελλάδα σαν κράτος είναι θρησκευτικά ουδέτερο, αλλά η επίσημη θρησκεία μας είναι η Ορθοδοξία. Και αυτή εκφράζεται μέσα από τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Νομίζω λοιπόν ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλει να πάει και θα ήθελα η κυβέρνηση, η πολιτεία να σκεφτεί τρόπους που από τη μία αφενός δηλαδή να υπάρχει η ασφάλεια των πιστών και αφετέρου όμως να τους δοθεί η δυνατότητα να μπορέσουν να συμμετέχουν να συμμετάσχουν σε αυτές τις Άγιες Μέρες και πιο πολύ τονίζω
και την περιφορά του επιταφείου, που για μένα είναι πολύ συγκινητικές στιγμές και πραγματικά νομίζω ότι είναι στιγμές που, να μου πεις, μόνο αυτή τη βδομάδα είναι. Όχι, αλλά ξέρετε, και θα το κλείσω μέχρι εδώ, καλό θα είναι να γίνει η περιφορά του επιταφείου και να μπορέσει έτσι ο Ορθόδοξος κόσμος να συμμετέχει σε αυτές τις άγιες στιγμές. Από εκεί και μετά, ό,τι έχει να κάνει το κορονοπάρτι που γίνονται με την νεολαία εκεί που μαζεύεται ο κόσμος, ξέρετε, πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο και έχει τελείως διαφορετικές αντιδράσεις ένας άνθρωπος όταν ζορίζεται, πιέζεται. Η δράση φέρνει αντίδραση. Νομίζω θα πρέπει σιγά σιγά, είναι ένας παράγοντας, τα self-test. Καλή διαδικασία που μπορεί να ελεγχθεί. Έτσι αλλιώς η κυβέρνηση, η πολιτεία την πιστεύει να τη χρησιμοποιήσει. Είχε μια ατυχία και έφερε λιγότερα self-test. Ανεξάρτητα τώρα εγώ τι πιστεύω, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Άρα έχουμε τα self-test που μπορούμε εκεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Τα rapid test να γίνουν σε μεγαλύτερη συχνότητα και να ανοίξει σιγά σιγά. Γιατί ξέρετε, και με τις ανακοινώσεις της κυρίας Πελώνη που άκουσα τώρα που ερχόντουσαν, ότι που ερχόμουν, θα έρχονται κάποιοι τουρίστες, δεν συγκράτησα τις χώρες, που θα μπορούν να πηγαίνουν σε συγκεκριμένες πόλεις, σε συγκεκριμένα νησιά και να κάνουν διακοπές. Και εμείς, από την άλλη, να τηρήσουμε τις διαδικασίες, είτε λέγεται αυτοεμβόλιο, είτε λέγεται το τεστ, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να βγούμε έξω, και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει και ψυχολογικά και οικονομικά. Γιατί στα οικονομικά, εκεί έχουμε θεματάκι σοβαρό, πολύ σοβαρό. Λοιπόν, 2-11-18-60-001 είναι το τηλέφωνο που μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία για οποιοδήποτε απορία, ενδιασμό, προβληματισμό, να τα συζητήσουμε και μαζί και να δούμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε. 2-11-18-60-001. Δεν θα βγαίνετε στο δεύτερο μισάωρο, βγαίνετε από την πρώτη στιγμή και θα ήθελα πραγματικά, θα αισθανόμουν πολύ χαρούμενος, να μιλήσω όσο δυνατόν λιγότερο. 2-11-18-60-001 είναι τα τηλέφωνα που εσείς μπορείτε να βγείτε, αν και εφόσον θέλετε, στον αέρα και να θέσετε τα οποιοδήποτε προβλήματα που έχετε, ερωτήσεις, απορίες και μακάρι να μπορώ να βοηθήσω. Είμαστε σε μια περίοδο τώρα που είχα βγάλει ένα προφητικό χάρτη. Το λέω συνέχεια διότι δείχνει ότι έχω πέσει μέσα και δυστυχώς επιβεβαιώνομαι. Ξέρετε, θα ήθελα να επιβεβαιώνομαι σε θέματα άλλα, όχι σε αυτό. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σχεδόν από πέρσι, δηλαδή το 2020, με το 2021 δεν έχει αλλάξει σε τίποτα. Αν δείτε, δεν έχουμε προχωρήσει. Συμφωνώ πάρα πολύ για την πρόληψη, αλλά έχουμε αφήσει, νομίζω, κατά την άποψή μου, και τη λύση, τη θεραπεία, που είναι το φάρμακο. Θέλω το φάρμακο, θα πει κάποιος. Εντάξει, η πρόληψη και η θεραπεία. Πρόληψη, μέτρα, μάσκες, αντισηπτικά, εμβόλια, τη θεραπεία. Καλώς ή κακώς κάποιος κόλλησε. Δεν πρέπει να υπάρχει και το φάρμακο. Πάμε στην πρώτη μας φίλη. Κυρία Μαρία, ορίστε. Ναι, κύριε Χαλικιώτη. Ορίστε. Πού είναι ο κύριος Χαλικιώτης? Εγώ, μαζί μιλάμε. Πάμε. Μαζί μιλάμε. Μάλιστα. Κύριε Χαλικιώτη, είμαι η Μαρία, τον Κορυδαλό. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Πέστε μου. Λοιπόν, θα μας δώσουν τίποτε τώρα εμάς τους μικροσυνταξιούχους που είμαστε μέχρι το λαιμό και θέλουν και λεφτά, τηλέφωνα, φώτα, νερά. Τι θα γίνει με εμάς? Κυρία Μαρία, θα έμπαινα στα επόμενα 2-3 λεπτά για αυτά τα θέματα, γιατί απλά ήθελα να δώσω τυπικά την επικαιρότητα και να πάμε στην πραγματική επικαιρότητα, που είναι ο πόνος, η φτώχεια των ανθρώπων των... Ναι. Που έχουν χαμηλά εισοδήματα και προσέχτε, έχουν χαμηλά εισοδήματα και οι ίδιες οι αυξημένες υποχρεώσεις. Εδώ είναι το πρόβλημα, καταλάβατε. Όλος ο κόσμος έχει. Θα το αναλύσω τώρα. Αυτοί μονάχα γιομίζουν τις τσέπες τους, δίνουν όπου γουστάρουν και τους μικροσυνταξιούχους τους γράφουν. Να μην πω πού. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, αν μιλήσουν σε μια γενική έννοια, θα πούμε ότι ξέρετε ο λαός. Ο σοφός αυτός λαός κάνει κάτι λαθάκια πολλές φορές στις εκλογές, αλλά ο σοφός... Τι λάθη, μωρέ, κάνουνε, τι λάθη. Αλλά ο λαός λέει το εξής. Ξέρετε... Είμαι από το 2015, ο άντρας μου έχει πεθάνει και να μην παίρνω αυτά που πρέπει, που έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Κοιτάνε μονάχα τους εαυτούς τους. Μα το λέει ο λαός. Βοήθαμε φτωχή να μην σου μοιάσω, το λέει ο λαός. Ναι, 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 αλλά...
καλά. Αυτοί τρώνε καλά, πίνουν καλά. Τις υποχρεώσεις τους δίνουν. Εμάς μας ρωτάνε πώς τα βγάζουμε πέρα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το κανάλι και αυτή η εκπομπή που έχω την τύχη. Ναι, την κύριε Χαλή, με ξέρεις εμένα, ναι. Με ξέρεις, είμαι εδώ στον Κορυδαλό. Γειτόνισσα είσαι, γειτόνισσα. Ναι, 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 με ξέρεις καλά. Εντάξει, κυρία Μαρία. Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω, παιδάκι μου, γιατί δεν κοιτάνε τίποτε τον εαυτό τους και πώς θα τα οικονομήσουν και τις τσέπες τους γεμάτες. Τι άλλο να πω, ντροπή τους. Ντροπή τους, ντροπή τους. Κυρία Μαρία, χάρηκα που σε άκουσα και σένα, ναι, και να είστε καλά, παιδάκι μου. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πήγαμε κατευθείαν, βλέπετε ότι εδώ πήγα να μιλήσω εγώ για την επικαιρότητα και βλέπετε, επειδή με βλέπουν, με γνωρίζουν ότι αυτά ασχολούμαι, δηλαδή στηρίζω συνταξιούχους. Δηλαδή, τι να με στηρίξω τώρα, γυναίκα εδώ πέρα, τώρα μια συνταξιχειρία τη πείνα, τη φτώχεια. Από τους συνταξιούχους βγήκανε και πήραν τα πάντα, τα μνημόνια, οι λάθος πολιτικές επιλογές. Όλα οι συνταξιούχοι τα πληρώσανε. Γιατί είναι τα εύκολα χρήματα, καταλάβατε. Είναι τα εύκολα χρήματα. Οι μνημονιακές πολιτικές που. Να μην πω την άλλη λέξη, θα την πω έτσι πιο γλυκά. Φτωχοποιήσαν, θα πω, και δεν είναι ότι φτωχοποιήσαν μόνο, φτωχοποιήσαν για πάντα. Δεν είναι για ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια, για πάντα. Πάμε. Ο επόμενος φίλος, παρακαλώ. Ορίστε, ναι. Ορίστε, κύριε Σωτήρη. Πάμε, κύριε Σωτήρη. Έλα, κύριε Γαβρίλο. Ορίστε. Γαβρίλο και το, πάμε, Γαβρίλο. Ορίστε, εσύ, κύριε Σωτήρη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, απλώς θα αρχίσω τον κόσμο. Ο κόσμος θα βγει στον δρόμο, ο κόσμος. Ναι. Ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Μάλιστα. Θα τον αγανακτήσουν και δεν θα ξέρουν πού θα πηγαίνουν. Μάλιστα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Μου ανοίγει τώρα, μου ανοίγει από το εξωτερικό. Αν είναι δυνατόν. Και εγώ δεν μπορώ να πάω να δω τα παιδιά μου. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι σωστά. Το έθιξα πριν. Είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Το είπα, κύριε Σωτήρη, αν θυμάσαι, το είπα κατευθείαν, το έθιξα κατευθείαν. Ναι, ναι, σας άκουσα, ναι. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι τις συντάξεις. Τι θα γίνει εκεί. Τώρα θα τα πω. Έλεγα να τα πω λίγο πιο κάτω, αλλά εσείς φλένετε ότι είσαστε αγανακτισμένοι και έχετε δίκιο. Είσαστε αγανακτισμένοι, έχετε δίκιο και δεν είναι μόνο ότι. Θα αγανακτήσει ο κόσμος και θα βγει στον δρόμο. Δεν θα βγει έτσι. Εντάξει, ναι. δεν είναι λύση αυτή. Εμείς εδώ θα προτείνουμε κάποια πράγματα. Όμως θα ο κόσμος. Έστω το λάχιστο τον άλλο μήνα να ανοίξει. Έστω. Ναι. Ναι, κύριε Σωτήρη μου. Ναι, και με τεστ. Μπορεί και με τεστ. Γιατί να κάνει ο άλλος το εμβόλιο. Δεν θέλει να το κάνει κάποιος. Με το ζόρι να το κάνει. Γιατί να το κάνει. Δεν πεθαίνει ο κόσμος. Εντάξει, να το κάνει το εμβόλιο, αλλά δεν τελειώνει η ιστορία. Το φάρμακο. Φέρτε το φάρμακο, θέλουμε. Το φάρμακο. Φέρτε να. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, να λες την αλήθεια πάντα. Λες την αλήθεια πάντα. Και... Να είστε καλά. Η κυρία Μαρία, ο κόσμος είναι. Εγώ δεν περίμενα. Εγώ περίμενα να με αφήσετε λίγο, αλλά βλέπω ότι. Πάτε το χρόνο εσείς όλο. Μιλήστε εσείς. Βγάλετε την ψυχή σας, τα παράπονά σας εδώ να ακουστούν. Να ξέρετε το Blue Sky, το παρακολουθεί η Βουλή, θα πω εγώ. Βγείτε, μιλήστε, πείτε τα προβλήματά σας. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου. Δεν θέλω να πω τίποτα. Τι να πω τώρα εγώ εδώ πέρα. Τι να πω εγώ τώρα, δηλαδή τι να πω για τη σύνταξη κυρίας. Τι λέτε, κυρία μου, παίρνει 350 ευρώ και δεν σας στάνουνε. Γιατί δεν σας στάνουνε, σας στάνουν και σας περισσεύουν. Αυτό να πω. Που άνθρωποι με υπερηφάνεια, με αξιοπρέπεια έχουν χάσει τη ζωή τους. Γιατί, ακούστε ρε μάγκες λίγο, άλλο είναι να βγάζει ένας 1,5-2 χιλιάρικα και να είναι ωραίος και άλλο πράγμα είναι να φύγει από τα 2 χιλιάρικα και να πάει στο 500. Με τα 2 χιλιάρικα έχουν φτιάξει τη ζωή τους, τις υποχρεώσεις, τα δάνειά τους. Και τι έγινε μετά? Μετά έγινε το εξής. Με τα 2 χιλιάρικα οι άνθρωποι είχαν φτιάξει κάποιες δόσεις, θα τα πούμε και αυτό, και από τα 2 χιλιάρικα πήγαν στα 800 ευρώ. Του λέει η τράπεζα, δώσει μου 500. Πού να τα βρει ο Χριστιανός τα 500, όταν αυτός δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Και ήταν μια δυνατότητα. Προσέξτε λίγο, θέλω να το καταλάβετε καλά. Οι συνταξιούχοι που βγαίνουν εδώ και χτυπιούνται και έχουν δίκιο. Δεν μιλάμε ότι θέλουν κάτι παραπάνω από αυτά που έπρεπε να πάρουν. Θέλουν αυτά που παίρνανε, που τα έχουν δουλέψει μια ζωή. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί μια ζωή πλήρωναν οι ίδιοι και ο εργοδότης τους. Τα λεφτά υπήρχαν εδώ στη τσέπη, κάποιος τα πήρε τα χρηματάκια αυτά και αντί να φέρει ευθύνη αυτός που έχασε τα λεφτά αυτά, τι έγινε, πλήρωσε ο συνταξιούχος. Και από τη μία, με δύο μνημονιακούς
με δύο μνημονιακές περικοπές, δύο νόμους δηλαδή. Οι άνθρωποι χάσανε χρήματα σοβαρά, πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, ένας που έπαιρνε, μπορεί να έχει χάσει και 3.000 και 4.000 ευρώ το χρόνο, δώρα, ιστορίες που πετσοκόψανε. Έρχεται, αντί να του πούνε, ξέρεις κάτι, εντάξει, να βρουν και μια λύση με τα δάνειά σου, του λένε τι, άντε ρε απατέω, να πληρώσει τα δάνειά σου. Πώς θα τα πληρώσει τα δάνειά του άνθρωπος. Απ' έξω, σφαιρικά, να το δούμε έτσι, πολύ ωραία είναι. Όταν όμως ο άλλος έχει χάσει χρήματα που τα έχει δουλέψει. Υπήρχαν άνθρωποι που τους ξέρω που πληρώνανε και δύο ταμεία. Για ποιο λόγο? Για να έχουν μια πιο άνετη και περήφανη οικονομικά ζωή. Να μπορούν να πάρουν τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους, να κάνουν ένα ταξίδι. Ποιο ταξίδι τώρα? Για ταξίδι μιλάς τώρα. Αυτοί τι φταίνε? Δεν φταίνε πουθενά. Δεν φταίνε κι όμως. Χάσανε τα χρήματα αυτά. Αν επιστρεπτεί, τελειώσαμε σου λέει. Δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό ερχόμαστε και λέμε τώρα εμείς ότι η μόνη διαδικασία που υπάρχει, μάλλον υπάρχουν δύο διαδικασίες. Η πολιτική βούληση, δηλαδή να έρθει η εκάστοτε κυβέρνηση και να δώσει κάτι στους ανθρώπους αυτούς, κάτι. Κάτι όμως, να βγει και η κυρία Χριστίνα στον αέρα. Και από την άλλη, δηλαδή θα δώσει τώρα, επειδή με παίρνετε πολύ και με ρωτάτε, όσοι είσαστε πάνω από 30 χρόνια θα πάρετε κάτι. Θα πάρετε μία αύξηση. Όσο πάτε περισσότερο, 35-36 χρόνια, θα πάρετε μια αύξηση αυτόματη. Οι παλιοί συνταξιούχοι θα τα πάρουν πιο αργά, οι νέοι θα τα πάρουν πιο άμεσα. Αλλά μιλάμε για το κάτι. Όταν όλος έχει χάσει από τις μνημονιακές περικοπές, έχει χάσει καμιά 50.000 ευρώ και του δώσει το κράτος. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν λέω για την Νέα Δημοκρατία ή τον Τζίπρα. Όλα, δηλαδή, όταν πάει ο άλλος συνταξιούχος στην τράπεζα και του λέει να δω τη σύνταξή μου, τι του λέει? Όταν πάει όλο στον μπακάλι να ψηφίσει, του λέει το 50 και ένα αριστερό δεξιό. Αφήστε τώρα αυτές τις ιδέες. Αυτό είναι ιδέες για τον κόσμο, για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Η φτώχεια δεν έχει χρώμα, τελειώσαμε. Η ανεργία δεν έχει χρώμα, τελειώσαμε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όλοι οι συνταξιούχοι, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τις μνημονιακές περικοπές. Φωνάζω, φωνάζω. Και αυτοί που μπαίνουν τώρα τελευταία, είσαστε τυχεροί γιατί είχε λήξει αυτό. Κυρία Χριστίνα, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, έχω το κεφάλι κομμένο στα 4, το κόκκαλο. Αναπηρίας μια σύνταξη, 300 ευρώ το μήνα μου δίνανε. Ναι. Και τώρα δεν παίρνω από πουθενά και μου την κόψανε. Για ποιο λόγο σου την κόψανε σύνταξη? Μου την κόψανε γιατί να έχεις τα χέρια, τα πόδια να πας να δουλέψεις. Ορίστε. Έχω και χέρια και πόδια να πάω να δουλέψω. Ποιος σας το είπε αυτό? Εκεί στην Επιτροπή. Δηλαδή σας είχαν βγάλει κάποια αναπηρία και σας την πήρανε πίσω? Αναπηρία 16 χρόνια έπαιρνα. Τι ποσοστό το είχατε? 300 ευρώ το μήνα μου δίνανε. Όχι, λέω, τι ποσοστό? 67 και άνω, δηλαδή είχα φτάσει μέχρι τα 75. Μάλιστα. Και μου την κόψαμε. Δηλαδή γίνατε καλά εσείς, ξαφνικά γίνατε... Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν πάει από ό,τι μου έχουν πει με κομμένο χέρι και πόδι και τους λέει θα γίνεις καλά? Ναι, μου θα βγάλει πόδι αυτό και τα πόδια τάξη να πας να δουλέψεις. Και το κεφάλι μου τώρα δεν μπορώ να μιλήσω γιατί κοίτα πώς μιλάω. Είναι το κόκαλο όλο, σταυρωτά στα 4, ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί. Έχουν τα γονάκια μου μικρά και δεν έχω να τα δώσω ένα ευρώ να πάρουν ένα κουλούρι. Μάλιστα. Ναι, σε αυτό την κατάσταση μας φτάσανε. Να τα πάρουν, να τα κάνει τι δεν χόρτασε, να παίρνουν τόσα λεφτά όλοι τους, όλοι τους. Όποιος και να είναι, όλοι τους, αν παίρνουν λεφτά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Ζητάω συγγνώμη εγώ εκ μέρους τους. Τι να... Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ρε παιδιά, αυτή τη γυναίκα βρήκατε να κόψετε το επίδομα. Αυτή της γυναίκας βρήκατε. Όλοι, να βγει η κυρία Ρήνη, όλη η αυστηρότητα του νόμου σε έναν άνθρωπο που έχει σπάσει το κεφάλι του. Μπράβο. Γιατρός δεν είμαι, ούτε ξέρω, αλλά νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να ζήσουν και περιμένουν το κράτος, η γυναίκα σου λέει δεν μπορώ να λειτουργήσω, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν πρέπει κάτι να τους δώσει το κράτος. Το κράτος πρόνοιας δεν είναι, δεν έχουμε πει ότι το κράτος πρέπει να προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι μόνο χαρακτήρας. Αν η γυναίκα αυτή δεν έχει να φάει, τι θα κάνει, πάει να κλέψει? Τι πάει να δουλέψει σε αυτήν την ηλικία που ακούσα? Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν μ' αρέσουν αυτά που ακούω. Καιρό είχα να τα ακούσω. Από το 12 είχα να τα ακούσω αυτά. Το 12. Για να συνεχίσουμε, παρακαλώ. Η κυρία Ειρήνη. Ναι.
Κύριε Χαλκιώτη, μήπως δικαιώνεται ένα δευτερόλεπτο. Μήπως η προφητική δήλωση του κυρίου Παπαχελά, κάτι ξέρει ο κύριος Παπαχελά σε εκείνη τη μέρα, που είπε ότι δημιουργείται ένα κλίμα 2012. Εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά σέβομαι τον κύριο Παπαχελά και δεν νομίζω να το πες στον αέρα. Για παρακαλώ, κυρία Χριστίνα, εσείς. Εξακολουθώ να λέω ότι είμαι πολύ τυχερή που σας πέτυχα σήμερα. Για όνομα Θεού, όχι. Αλήθεια, έχω ανάγκη να μου πείτε δύο λέξεις. Έχω το γιο μου 61 ετών άνεργος. Ζει με τη μάνα του. 560 ευρώ σύνταξή μου. Εγώ άμα πεθάνω, τι μέλλον έχει αυτό το παλικάρι? 61 ετών, έχει 28 χρόνια σύνταξη. Βοηθήστε με, γιατί πλησιάζω, είμαι 87 ετών. Πού θα πάει αυτός ο άνθρωπος? Μάλιστα. Τι να πω τώρα εγώ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή, θα μιλήσουμε και μετά. Τι να πω τώρα. Ξέρετε, στεναχωριέμαι αυτά που έχω τώρα. Ειλικρινά στεναχωριέμαι. Γιατί, και το λέω στη Βουλή θα πω εγώ, στους 300, δεν θα είστε για μια ζωή 40 χρονών. Θα μεγαλώσετε κι εσείς, έχετε γονείς, έχετε αδέλφια, έχετε μάνες, έχετε παρτεράδες. Και όλοι, αν θέλει ο Θεός, θα φτάσουμε σε αυτές τις ηλικίες. Και εκεί καταλαβαίνετε, τώρα μπορεί να είμαστε δυνατοί, είμαστε πιο νέοι, όμως θα φτάσουμε σε αυτές τις ηλικίες και αν είμαστε κι εμείς έτσι, μόνοι μας και αδύναμοι, όταν έρχεται το κράτος, η πολιτεία που πληρώνουμε φόρους, θέλουμε μια παροχή. Θα πρέπει αυτά να αλλάξουν. Θα πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους τους αδύναμους. Και σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είσαστε και ευρωπαϊστές εσείς, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη. Το τελευταίο το ακούτε, το αλληλεγγύη. Ο ένας θα πρέπει να βοηθάει τον άλλον. Και εδώ οι άνθρωποι αυτοί που είναι αδύναμοι έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Οι άνθρωποι αυτοί μόνο για πλάκα δεν βγαίνουν εδώ στο Blue Sky να μιλήσουν. Τώρα με το Χαλκιώτη, ποιος είναι ο Χαλκιώτης, ο κανένας, θα πω εγώ. Εσείς είσαστε το πρώτο πρόσωπο. Εσείς είσαστε αυτός που θα πρέπει να πάρει τα φώτα πάνω, όχι εγώ. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Άλλα ήθελα να πω σήμερα. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί βλέπω δεν είναι ένα τηλέφωνο. Αρχίζει και αυξάνεται αυτό. Δεν θέλω οι Έλληνες να ξεφτιλίζονται για 300 ευρώ. Ενώ κάποιοι άλλοι παίρνουν ένα 500 για πλάκα. Αέρα, στα ATM. Και παραπονιούνται κιόλας που αργούνε. Οι Έλληνες πρέπει να επιβιώσουν πρώτα και μετά όλος ο κόσμος. Αγαπάμε τους πάντες. Οι Έλληνες πρώτα όμως. Πάμε σε ένα διάλειμμα να γυρίσουμε οικονομικά θέματα. Πάμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος, να ακούσουμε και τις δικές σας έτσι ανησυχίες, προβλήματα, κραυγές απόγνωσης. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Ανεξάρτητα από αυτό το τηλέφωνο 211-18-60-001 που είναι το τηλέφωνο εδώ του Blue Sky, υπάρχει και ένα άλλο τηλέφωνο, το τηλέφωνο του γραφείου μου, το 210-49-64-569. Είναι στη διάθεσή σας 24/24. Θέστε και εκεί τα ερωτήματά σας και θα επανέλθω με απαντήσεις και με προτάσεις πώς μπορούμε να το μαζέψουμε όλο αυτό. 2-10-49-64-5-69. Πάρτε, δώστε τα προβλήματά σας και να δούμε τι μπορούμε να μαζέψουμε από όλο αυτό το χάλι που μου λέτε τώρα. Γιατί για χάλι μιλάμε τώρα. Για πάμε στις επόμενες γραμμές, παρακαλώ. Η κυρία Δέσποινα, παρακαλώ. Ναι, γεια σας κύριε Γαβρίλο. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαι κι εγώ μία από τις κραυγές απεγνωσμένοι που φωνάζουν. Λοιπόν, είμαστε χαμηλοσυνταξιούχοι. Μας κόψανε το ΕΚΑΣ. Ναι. Είμαστε δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ο άντρας μου είναι 74 και εγώ είμαι 67 με προβλήματα υγείας. Μας κόψανε το ΕΚΑΣ. Με το ΕΚΑΣ άκουσα παίρνουμε δεν... μία σύνταξη τότε 482 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, με αυτά να πληρώσουμε νίκη, να πληρώσουμε φώτα, να πληρώσουμε.
Πάει το ΕΚΑΣ, το κόψανε. Είπαν θα δώσουν κάτι για το ΕΚΑΣ. Τα δώρα, γιατί δεν μας τα δίνουν, αφού έχουμε δικαιωθεί και από το ανώτερο δικαστήριο. Ναι. Γιατί δεν μας τα δίνουν, γιατί τα κόψαν από εμάς τα δώρα. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε τα λεφτά μας πίσω να ζήσουμε. Δηλαδή ζουν αυτοί με 482 ευρώ και να πληρώσουν ενίκια, να πληρώσουν φώτα τώρα που ήρθαν, να πληρώσουν νερά να πάνε. Έχουμε τα εγγόνια μας και δεν μπορούμε να τους πάρουμε κάτι, ματώνει η ψυχή μας με δύο παιδιά άνεργα. Μεγάλοι άνθρωποι με τις δικές τους οικογένειες και είναι άνεργα. Εμάς ποιος μας σκέφτεται να πω και κάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με Πασόκ, ούτε με κανέναν. Λοιπόν, εντάξει, ψηφίζω, ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με κανέναν. Ο Τσίπρας μπορεί να λένε ότι έφαγε, αλλά έδωσε και σε εμάς τους φτωχούς. Μας έδωσε κάτι να κάνουμε, να φάμε, καταλαβαίνετε. Να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Ο κύριος Μητσοτάκης, και εγώ ένα άτομο με αναπηρία, ο κύριος Μητσοτάκης που έχει ευαισθησία σε αυτά, γιατί δεν μας δίνει κάτι να μας δώσει, και όχι από την τσέπη τους που παίρνουν τόσα λεπτά. Τα δικαιούμαστε, κύριε, τα δώρα μας. Λένε ότι σήμερα, αύριο βγαίνει η απόφαση. Η απόφαση αυτή έχει βγει από τον Γενάριο, έχει πει ο κύριος Μητρόπουλος, και τώρα το τρενάρουνε. Πού είναι να μας δώσουν εμάς? Εμείς δηλαδή δεν είμαστε ανθρώποι, είμαστε ανθρώποι τρίτου κόσμου. Συγγνώμη δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Τρώνε εδώ πέρα καλά όλοι τους οι ξένοι που έχουν μαζευτεί εδώ και καλά να κάνουν οι άνθρωποι. Ήταν σε ξένη χώρα, δεν λέω. Αλλά τα είστε πρώτα εμάς που δεν έχουμε να φάμε. Εμείς μας ρωτάει τι θα κάνουμε, πώς θα κάνουμε με Πάσχα να πάρουμε 2 κιλά κρέας να φάμε κι εμείς. Τα παιδιά μας δεν έχουν. Ό,τι είχαν να μας προσφέρουν όταν δουλεύανε κάτι μας δίνανε. Τώρα δεν έχουν ούτε και τα παιδιά μας. Κύριε Χαλικιώτη, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Και ας ελπίσουμε ότι κάποιος από εκεί μέσα με ευαισθησία και ανθρωπιά μέσα του να κοιτάξει και εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Ότι αντικειμενικά οι συντάξεις, θα το πω πολύ γενικά, κοπήκαν και με τα τρία κόμματα. Επί Τσίπρα που μου λες, αγαπημένοι μου φίλοι, μην ξεχνάς ότι οι χειρίες γίνανε για χαμηλότερα ποσά και αυτή η κυβέρνηση όχι ότι είμαι ικανοποιημένος με την έννοια του έδωσε πολλά χρήματα, κάποια προβληματάκια τα διόρθωσε, έχει να κάνει με τους συνταξιούχους. Για μένα το σωστό θα ήτανε, έτσι γιατί μου το βάζετε, το σωστό θα ήτανε από την ώρα που βγήκε η Ελλάδα από τα μνημόνια, αυτό μας είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, να σκεφτεί τι, το λαό, του έχω πάρει, που εγώ ήρθα να διορθώσω κάτι που είναι κακό, που είναι άσχημο, έρχομαι λοιπόν και το διορθώνω και λέω, οι συνταξιούχοι που χάσανε αυτά τα χρήματα, η δικιά μου θέση, η πολιτική θέση, είναι αυτή, τι θα έκανα εγώ, να το πούμε ανάποδα. Εγώ θα έλεγα, τι έχεις χάσει εσύ, καλέ μου φίλε, 1.000 το μήνα. Ξεκίνα και παίρνε 200. Σε όλους. Δεν θα σκεφτόμουν εγώ αν η προηγούμενη κυβέρνηση ή η επόμενη, κάποιος που παίρνει την εντολή από το λαό, σημαίνει ότι έρχεται για να διορθώσει κάποια πράγματα. Γιατί άμα ήταν ευχαριστημένος ο λαός, δεν μείνε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα εσύ που έρχεσαι να διορθώσεις, θα πρέπει να το κάνεις πράξη. Και τι έχουμε πει, οι πράξεις δίνουν νόημα στα λόγια. Οι πράξεις. Κάνω πράξεις και οι πράξεις δίνουν νόημα στις λέξεις. Το να λέμε εδώ πράγματα, γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η εκπομπή, έτσι και την άλλη που έχω τρίτη, πέμπτη και Κυριακή, θα πρέπει να την κερδίσετε, να την οικειοποιηθείτε εσείς, να καταλάβετε και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις παροχές που σας λέω. Εδώ, εμείς δεν είμαστε της άποψης της λαϊκής εξέγερσης στους δρόμους να φωνάζουμε. Εμείς λέμε πώς μπορούμε με διαδικασίες να σας κάνουμε εσάς να κερδίσετε χρήματα. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι μέσα από νομικές διαδικασίες, για όσο υπάρχουν, γιατί δεν θα υπάρχουν, και αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι διότι πήρε παράταση λόγω του κορονοϊού, να κάνετε προσφυγές εσείς και να προσβάλλετε τις μνημονιακές περικοπές και να διεκδίκεστε πίσω τα χρήματα που χάσατε. Ποσό. Ποσό. Αυτό μπορείτε να κάνετε εσείς. Μακάρι να έρθει η πολιτεία και να δώσει για ένα χρονικό διάστημα, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια. Εμείς θέλουμε όλα τα λεφτά, αυτό διεκδικούν οι δικηγόροι, όλα τα λεφτά. Άρα εδώ νομίζω δεν έχει να κάνει με το αν ήταν ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Εδώ μιλάμε τώρα πώς μπορούν τα πράγματα. Και θεωρώ ότι αυτοί που είναι αδικημένοι πολύ είναι οι χαμηλοί στα εισοδήματα, διότι αυτοί μπορεί να μην χάσανε από τη σύνταξη,
Αλλά άλλο πράγμα είναι να παίρνει 100 ευρώ από έναν που παίρνει 1,5 χιλιάρικο και άλλο πράγμα είναι να παίρνει 100 ευρώ από έναν που παίρνει 6-7 εκατοστάρικα. Οι χαμηλό συνταξιούχοι δεν χάσανε στο μισθό, στη σύνταξη, αλλά χάσανε τα δώρα και τις άδειες, που είναι σημαντικά για αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό που έρχεται και δίνει τώρα πάνω από 30 χρόνια είναι για όλους. Αλλά δυστυχώς αυτοί που έχουν χαμηλά εισοδήματα ενδεχομένως να μην έχουν αυτό τον ασφαλιστικό βίωτα πολλά χρόνια. Και είναι απ' έξω, καταλάβατε. Παρακαλώ, η επόμενη φίλη μας. Ορίστε, παρακαλώ. Βγείτε, ναι, μιλήστε. Κύριε Χαλκιώτη, γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δικαία ονομάζομαι. Ναι, κυρία Δικαία, πέστε. Είμαι η Χίρα, συνταξιούχα από το σύζυγο, από το 19. Με 350 ευρώ και έπαιρνα ένα προνοιακό που είμαι ανάπηρη και μου το κόψανε και είμαι σε ενίκιο. Η προηγούμενη κυρία καλά σας τα είπε, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, λυπάμαι. Αυτά, κύριε Χαλκιώτη. Μάλιστα. Και δεν έχουμε ούτε ψωμί να πάρουμε. Πεινάει ο κόσμος, πεινάει. Λοιπόν, να τα ακούσουν και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Να κοιτάξουν τους χαμηλοσυνταξιούχους μας. Μου κόψαν το ΙΚΑΣ από τον άντρα μου. Κόψανε και από τη σύνταξη, μια σύνταξη που έπαιρνε. Της πλάκας. Δηλαδή, τη Χίρα την καταδικάζουνε. Δεν έχει το δικαίωμα να ζήσει, να παίρνει τα λεφτά αυτά που έπαιρνε ο άντρας. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, έχω άδικο, κύριε Χαλκιώτη. Συγγνώμη για την ένταση. Μου λένε έχει... παίρνε 450 σύνταξη από το σύζυγο. Μπορείτε να ζήσετε με 200 ενίκιο, με το ρεύμα, με το νερό, να φάω. Και πώς θα ζήσω, με φάρμακα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και ο Θεός να σας έχει καλά, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς εδώ στηρίζουμε πραγματικά, όχι με λόγια, με έργα. Δίνουμε λύσεις να κερδίσει ο κόσμος χρήματα. Και έχω αφήσει πίσω τα δάνεια. Οι συνταξιούχοι είναι τα κορόιδα σε πολλά εισαγωγικά μέσα της κρίσης. Η μικρομεσαία επιχείρηση, αυτή την πληρώσαν το μάρμαρο. Το πλήρωσαν το μάρμαρο. Ποιος το πλήρωσε? Αυτοί φταίνε. Αυτοί φταίνε, γι' αυτό χάσαν και τα λεφτά τους. Οι συνταξιούχοι φταίνε, ρε παιδιά. Φταίνε ο συνταξιούχος που φταίει, ρε παιδιά. Η κυρία Αναστασία, παρακαλώ. Εμείς εδώ θα στηρίζουμε για πάντα και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Να πάρουν πίσω χρήματα. Μπορεί να μην τα πάρουν όλα, αλλά να διεκδικούν. Να διεκδικούν χρήματα. Δυστυχώς όλοι αυτοί δεν έχουν και τη δυνατότητα να πάνε και να τρέξουν. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να βοηθήσουμε. Όσο μπορούμε με το λιγότερο κόστος. Δεν έχουν αυτή η δυνατότητα. Δεν έχουν. Εδώ δεν έχουν να φάνε τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή, γιατί να βγαίνει τώρα στο Blue Sky και να λέει δεν έχω να φάω. Τι κερδίζει? Τι νομίζω, ότι μόλις κλείνει το τηλέφωνο γελάει? Κλαίνε αυτοί οι άνθρωποι. Και είμαστε στην αρχή τώρα, έτσι. Και σας έχω πει, οι συνταξιούχοι είναι και αυτοί πληττόμενοι. Γιατί είναι πληττόμενοι? Γιατί οι συνταξιούχοι από πίσω έχουν παιδιά, εγγόνια, που αυτοί είναι στεχνοί από ψηλά και από παρέα. Είναι άνεργοι αυτοί τώρα. Πάμε, παρακαλώ. Ορίστε. Να ξαναπάρει, ναι. Λοιπόν. Όχι βέβαια και από επί Τσίπρα ήταν τα πράγματα καλύτερα. Μην τελαθούμε, στο 50% έχει πάει η χειρία. Η χειρία στο 50% ήταν. Εδώ είπαμε, ανεξάρτητα από τα χρώματα, εδώ πρέπει να πάρουν πίσω χρήματα. Να έρθει για μένα. Τι θα ήθελα εγώ? Εγώ θα ήθελα να βγει μια δικαστική απόφαση και να δώσει πίσω τα λεφτά στους συνταξιούχους. Με αγώνα, με τους δικηγόρους δίπλα. Αφού δεν έρχεται η πολιτεία με πολιτική λύση να το λύσει, θα πάμε με την άλλη διαδικασία, η οποία είναι και η νόμιμη, είναι αυτή που πρέπει να γίνει. Γιατί τι να κάνουμε τώρα? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτούς λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους ανθρώπους, προσέξτε τώρα τι λέμε, ποιους, τους ελεύθερους επαγγελματίες που κλείσανε λόγω κρίσης, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τα χαμηλά εισοδήματα, αυτούς τους ανθρώπους, προσέξτε τώρα, αυτή την κατηγορία, είναι για γέλια τώρα η υπόθεση, έτσι. Έρχεται η τράπεζα και τι σου λέει? Α, δεν ξέρω τίποτα, τα λεφτά μου, τα λεφτά μου σου λέει δώσουμε. Να κάνουμε έναν έρανο για τις τράπεζες. Οι φτωχοί, οι Έλληνες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όλοι να κάνουμε έναν για τις τράπεζες. Αυτές έχουν πρόβλημα, οι τράπεζες. Εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα που ζείτε με 300 ευρώ. Για πάμε λίγο παρακάτω. Ορίστε. Η κυρία Αναστασία, παρακαλώ. Κυρία Αναστασία, εσείς. Ναι. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας και να μιλήσετε εσείς. Γεια σας. Γεια σας.
Ναι, ναι. Ορίστε, γεια σας. Γεια σας. Μιλώσα. Γεια σας, κυρία Αναστασία, εσείς μιλάτε. Ήθελα να πω ότι έχω χάσει το παιδί μου εδώ και 1,5 χρόνο ακριβώς. Ζωή σε εσάς. Και δεν έχει πάρει κάποια σύνταξη ακόμα. Πότε θα την πάρει? Έχετε κάνει τις διαδικασίες? Με ακούτε? Ναι. Έχετε κάνει τις διαδικασίες εσείς? Ναι, από αμέσως μόλις. Για να μιλήσουμε μετά στο 210-49-64-569. Για πάρτε κάτι στις 5 ώρα να δούμε τι έχετε κάνει. Δεν άκουσα. Στο τηλέφωνο αυτό το 49-64-569. Ναι. Πάρτε κάτι στις 5 ώρα να μιλήσουμε. Κάτι στις 5. Κάτι στις 5, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Εγώ προτείνω οι Έλληνες που παίρνουν 2-3 εκατοστάρικα, οι άνεργοι, ή αυτοί που παίρνουν η σύνταξη χειρίας και ένα 2-3 εκατοστάρικα, να ξεκινήσουμε έναν έρανο για τις τράπεζες. Έχουν πρόβλημα οι τράπεζες, πολύ σοβαρό. Πάμε λοιπόν, η επόμενη φίλη, ορίστε. Κυρία Αλεξάνδρα. Κυρία Αλεξάνδρα, εσείς. Ας ξαναπάρει, κυρία Αλεξάνδρα. Άρα η χαμηλώστε τελείως την τηλεόρασή σας και να με ακούτε από το ακουστικό σας ή από το κινητό σας. Ωραία. Άρα, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα εισοδήματά τους έρχονται στην τράπεζα και λένε φέρε μου τα χρήματα. Ποια χρήματα να δώσουν? Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, πώς θα τα δώσουν? Πώς θα τα δώσουν? Πάνε στη Βουλή να τα πάρουν. Αυτό μου λένε όλοι οι δανειολήπτες. Στη Βουλή μου λένε να πάνε να τα ζητήσουν. Ρε παιδιά, λέω άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Μα εγώ μου λέει φταίω που έπαιρνα 2 χιλιάρικα και παίρνω τώρα 1 χιλιάρικο. Πώς θα το πληρώσω, μου λέει. Τι να κάνω? Λέω και τι να κάνει στη Βουλή. Μου λέει με τη Βουλή, μου λέει δεν πήραν τις αποφάσεις. Εκεί μου λέει να πάνε. Όχι, λέω εδώ πρέπει να βρούμε μια λύση. Προσέχτε λίγο τώρα, είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα πω. Έχουμε 2 πολύ μεγάλες κατηγορίες. Αυτές που έχουν απορριπτική στο νόμο Κατσέλη, που ο κόσμος εκεί σου λέει τι θα κάνω τώρα, τελειώσαμε. Εκεί μπορούμε να διαχειριστούμε σε απορριπτική απόφαση του νόμου Κατσέλη και να διεκδικήσουμε και ένα μεγάλο κούρεμα με μια μικρή δόση, κάτι που το κάναμε, το κάνουμε και θα το κάνουμε. Δεν έχει τελειώσει ο κόσμος. Ακολουθήστε μας, πιστέψτε στον Γαβρίλο Χαλκιώτη και τους συνεργάτες. Όχι γιατί είμαι ωραίος, όχι γιατί τα λέω ωραία, όχι γιατί το παίζω φιλολαϊκός. Για έργα. Ούτε εμένα να πιστεύετε στα λόγια. Έργα θα βλέπω. Έργα. Τα κάνω τα έργα. Καλό παιδί είμαι. Δεν τα κάνω, δεν είμαι καλό παιδί. Έργα. Φτάνουν τα λόγια. Χορτάσαμε από λόγια και υποσχέσεις. Έργα. Έχουμε έργα. Έργα. Ήρθες, είχες απορριπτική. Σου κούρεψα 200-300%. Έργα. Λόγια χορτάσαμε. Φτάνουν τα λόγια. Έργα. Έργα θα ζητάτε. Εμείς λέμε έργα. Γλιτώσαμε την περιουσία. Γλιτώσαμε την οικογένεια. Δεν θα ακουμπήσει τίποτα. Κανένας δεν θα ακουμπήσει τίποτα. Και πιέζουμε για ένα κούρεμα και μια πιο μικρή δόση. Έργα. Τώρα, προσέχτε λίγο και ενημερωθείτε σωστά. Αυτοί που είναι να δικαστούν στην οριστική, μπουν, λες, να δικάσουν, συγγνώμη, να μπουν να κάνουν το δικαστήριό τους οι άνθρωποι. Μιλάμε για τον νόμο που αναφέρεται στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Α, μία κατοικία. Που σημαίνει δεύτερα σπιτάκια, εξωγικά. Ακούστε τώρα τι θα πω. Αναδρομικά. Αποζημίωση. Εφάπαξ. Όλα αυτά βάλτε τα σε πολλά εισαγωγικά. Και αυτός που πάει στον νόμο Κατσέλη μιλάει για τον εαυτό του και μόνο. Όχι για τον ξαδελφό του που έχει μπει εγγύτης, που μπορεί να έχει 2 ακίνητα. Προσέξτε, θα έχουμε στεναχώριες. Μιλάμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρώτης κατοικίας. Με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρεται μέσα από το νόμο. Παρακαλώ, ορίστε. Ο κύριος Χαράλαμπας, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Ήθελα να πω γιατί είχε πάρει μια γυναίκα προηγουμένως και είπε ότι για το κεφάλι της και της κόβουν το επίδομα και τέτοια. Μπορώ να σου πω και εγώ μια περίπτωση ότι η γυναίκα μου έχει κάνει παραφύση έδρα, έχει καρκίνο και τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Το οποίο της δίνουν ένα επίδομα, αυτά τα 300 ευρώ. Μάλιστα. Όταν ο γιατρός κάθε φορά που γίνεται να πάμε στην Επιτροπή δεν γράφει ότι αυτό είναι, η πάθηση είναι μόνιμη πάθηση, γιατί μια απόφαση Βρούτση έλεγε ότι όποιες παθήσεις είναι μόνιμες δεν χρειάζεται να περνάνε Επιτροπή. Ναι. Μία φορά περνάνε και τελείωσε. Ναι. Αλλά τώρα ο γιατρός δεν ξέρω τι ρόλο παίζει, αυτός ο ογκολόγος, και ήθελα να πω στην Επιτροπή πήγαμε, της έλεγαν
Τώρα δεν είσαι καλά, τώρα δεν είσαι καλά. Yeah. Τι καλά, ρε φίλε, παραφύση έδρα. Yeah. Δηλαδή δεν μπορώ και να μπω και να μιλήσω εγώ, να τα συζητήσω εγώ μαζί τους. Γιατί αυτοί που είναι στην Επιτροπή νομίζουν ότι τα βάζουν την τσέπη τους τα επιδόματα. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι να πούμε. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι, όπως είπατε, χωρίς χέρια και νομίζουν ότι θα φυτρώσει το χέρι του χρόνου και του λένε ξαναπέρνα Επιτροπή. Κάτι τσακλαμάζει, κάτι βλακίες δηλαδή. Ήθελα να πω κιόλας ότι κάποια άλλη κυρία πήρε και είπε ότι επί Τσίπρα και. Λοιπόν, όσο το μυαλό μας είναι έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να πάει η Ελλάδα μπροστά. Άλλοι δώσαν και άλλοι δεν δώσανε. Κανείς δεν δίνει. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Κανείς δεν δίνει. Άμα δεν και κοιτάνε να στακόψουν, θα στακόψουνε. Άμα δεν μιλάς, θα στακόψουν. Τελείωσε να. Τι συνταξιού και. Τελείωσε. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Ενώ λέμε ότι. Τι μας κόψανε, μας κάνανε. Ρε παιδιά, όταν ψηφίζουμε, γιατί ξαναβγαίνουν πάλι οι ίδιοι. Αφού έχουμε τα προβλήματά μας δηλαδή. Και δεν καταλαβαίνουν τα προβλήματά μας αυτοί. Να σου απαντήσω. Γιατί ο τοπικός βουλευτής του λέει, έλα ψήφισέ με και θα βάλω την κόρη στο δημόσιο. Πόσο κακό έχω κάνει στον εαυτό μου που δεν ασχολήθηκα με την πολιτική να κονομάω κι εγώ με τα κορόιδα τους Έλληνες. Να κονομάω κι εγώ. Τι να πω. Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε λίγο προσωπικά. Μπορώ να σας πάρω σε αυτό το τηλέφωνο. Εντάξει, ναι, στο 9.49. Ναι. Να πούμε κάτι. Πότε μπορώ να πάρω? Μετά τις 5. Για να φτάσει. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Να πούμε κάτι τώρα έτσι. Η κυρία Μαρίνα, παρακαλώ, γρήγορα, η κυρία Μαρίνα. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ορίστε, κυρία ναι. Μαρίνα. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ έπαιρνα 710 σύνταξη και μου έχουν κατεβάσει χαρά στα λεφτά, γιατί είμαι και μενίκιο. Και μου κατεβάσαν 60 ευρώ. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα. Γιατί να μου τα κατεβάσει, εκτός τα δώρα που μου έχουν γιατί κόψει. Είσαστε πλούσια εσείς με 800 ευρώ. Τι ανάγκη. Εκείνο που θέλω να επισημάνω, γιατί ξέρω πολλές κυρίες και ευκατάστατες, αλλά και επίσης και κυρίες οι οποίες είναι χαμηλού συνταξιούχες. Θέλω να πω ότι τώρα πήρανε πολλά λεφτά αυτές που έχουν μεγάλες συντάξεις και αυτές που πεινάνε δεν πήρανε τίποτα. Μάλιστα. Και τα λέω έξω από τα δόντια γιατί τουλάχιστον ο Τσίπρας κάτι έδωσε. Τι έδωσε ο Τσίπρας? Αυτό έχω να πω. Τι έδωσε ο Τσίπρας, για πέστε μου μένα τι έδωσε. Τι έδωσε. Και σε μένα μου έδωσε. Τις συντάξεις κυρίας στις πήγε στο 50%. Αυτό καλό ήτανε. Στις συντάξεις κυρίας πήγε στο 50%. Σωστά. Μου έδωσε και εμένα ένα 500. Αγάπη σε μου. Κάποιες άλλες κυρίες που. Καλή μου κυρία, μισό λεπτό. Χαμηλοσυνταξιούχες τους έδωσε και 800. Α, ένα λεπτό. Έδωσε πριν τις εκλογές ένα επίδομα. Ενώ τώρα αυτή η κυβέρνηση δίνει στους έχοντες. Αυτό θέλω να το επισημάνω και να το τονίσω. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, η κυβέρνηση του Τσίπρα έδωσε ένα επίδομα πριν τις εκλογές και πήγε τη συντάξη κυρία στο 50% και αν ήμουν και νέα, λέει θα δούλευε κανονικά. Να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα τώρα. Ούτε από τον Τσίπρα είμαι ευχαριστημένος. Αλλά δεν είμαι και ευχαριστημένος να βάζετε την πολιτική. Βγάλετε την πολιτική, ρε, από το πορτοφόλι σας. Τι δουλειά έχει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης τώρα. Εδώ μιλάμε ότι οι άνθρωποι έχουν φτώχεια. Μακάρι να έρθουν και να δώσουν κι ας είναι όποιος να είναι. Κυρία Λίκη, λεφτά χρειάζεστε. Όχι, λεφτά. Λεφτά χρειάζεστε. Λεφτά να διεκδικείτε. Αφήστε την πολιτική. Ορίστε, παρακαλώ. Αχ, να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ για την εκπομπή που ζείτε, που κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε βήμα. Θέλω να πω ένα πράγμα, ότι παίρνω 600 ευρώ ενίκιο. Μάλιστα. Φορολογούμε από το πρώτο ευρώ. Σωστά. Είναι αδύνατο πια. Εδώ και 3-4 χρόνια αδύνατο να πληρώνω εφορία. Το 600 ευρώ είναι ενίκιο, δηλαδή νοικιάζω ένα μαγαζί. Και πληρώνω ένφια και για το μαγαζί και για το σπίτι μου και παντού. Ένας προσωρινός νόμος ήταν ο ένφια που θα φύγει. Ναι, καλά, αμέ, πώς. Την επόμενη. Ναι. Κατά πότε το βλέπετε να φεύγει? Κοιτάξτε, τώρα σε κάνα 200-300 χρόνια πιστεύω θα έχει φύγει. Ναι, έτσι, μπράβο. Ήθελα να σας πω ότι τώρα που θα πάρουν πολλά σπίτια, θα πάρουν και για ανθρώπους που δεν έχουν πια, γιατί ζούμε μια άδικη εφορία. Γιατί μας πίνουν το αίμα. Μάλιστα. Καλά θα κάνετε να κάνετε και ένα κομμάτι για τα σπίτια που θα πάρει η εφορία. Σας παρακαλώ θερμά και θα είμαι η πρώτη που θα κινητοποιηθώ. Το δεύτερο, καλά. Που αναρωτιέται ο κύριος, αφού δεν τους ψηφίζουν πώς βγαίνουν, υπάρχουν καθαρές εκλογές? Λέτε, εσείς, πραγματικά πέστε μου, πιστεύετε ότι οι εκλογές είναι καθαρές?
Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές που δήθεν βγαίνουν με το σταυρό, βγαίνουν με σταυρό? Ή όπως βολεύει τον καθένα. Γιατί δεν έχουμε δει για το κάθε κόμμα. Δεν έχουμε γιατί εγώ πια όχι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν καθαρές εκλογές και βγαίνει. Άδωνης, ο Μπουρμπούτσαλος, ο με σταυρό βγαίνουν οι άνθρωποι. Ο λαός λέει τους έχει... Όπως τους βολεύει το κάθε κόμμα. Μάλιστα. Ωραία, εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τις διάφανες διαδικασίες και ο λαός... Και ο λαός εκπροσωπείται δια της ψήφου. Όχι, δεν αποφασίζει πια ο λαός. Όχι ο λαός. Εδώ και χρόνια δεν αποφασίζει ο λαός. Γιατί πηγαίνουμε να ψηφίσουμε, για πλάκα? Αλήθεια, τι λέτε, για πλάκα? Μα όπως δεν υπάρχουν πρακτικά με τους λοιμοξιολόγους, έτσι όλα γίνονται αυτό ιντερνετικά, όλα διαδικτυακά και δεν υπάρχει διαφάνεια. Μαγείρεμα δηλαδή λέτε εσείς γίνεται. Αυτό εννοείτε, μαγείρεμα. Μαγείρεμα, ακριβώς. Μάλιστα, εσείς καταθέσετε την άποψή σας. Μια τέλειωτη νοθεία παντού. Ωραία. Όποιος αναρωτιέται, μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Εγώ δεν θα συμφωνήσω. Εγώ πιστεύω ότι γίνονται όλα ξεκάθαρα, νόμιμα και ο λαός εκπροσωπείται δια των αντιπροσώπων του μέσα από τις προσωπικές επιλογές με τους ψήφους, με το σταυρό. Η κυρία Έφη, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Θέλω να σας πω ότι εγώ δούλευα στο Σεισμανόβλιο. Μάλιστα. Και τελικά δεν μας έχει δώσει τίποτα. Έχει γίνει COVID το Σεισμανόβλιο και το Μαλία Φλέμινγκ. Και δεν μας έδωσε τίποτα ο κ. Μητσοτάκης, ούτε ένα επίδομα, ούτε τίποτα. Μήπως από πέρυσι το Φεβρουάριο μας είχε δώσει 800 ευρώ. Μάλιστα. Αυτά είναι. Και έχω πάθει και ένα τύχημα στο γόνατο. Μάλιστα. Και δεν έχουμε να πάρουμε τα ψώμια. Είμαι εγώ και το παιδί μου. Έχασα και το σύζυγο, άφησε και χρέη κι αυτός. Να δώσουμε μια και να φουντάρουμε από κάτω από την πολυκατοικία. Όχι, εντάξει, να ηρεμήσουμε. Ναι, μα πρέπει να το θέσουμε θέμα στη Βουλή. Πήρα το ΚΚΚ, πήρα το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, όλους τους πήρα. Μάλιστα. Τι σας είπα, ναι. Θα το θέσουν θέμα στη Βουλή να δουν τι θα γίνει. Μάλιστα. Εμείς... Είμαστε 60 αποκλειστικές στο Σεισμανόβλιο, είναι άλλες 10 στο Αμαλία Φλέμινγκ και το κινηματά πάλι τόσα άτομα εκεί πέρα, τόσες αποκλειστικές κάθονται. Εγώ σας στηρίζω. Τόσες οικογένειες, τόσες ενίκια, ρεύματα, νερά, τηλέφωνα, κενόχρηστα, δηλαδή φαγητό. Από πού? Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και είμαι μαζί σας. Σας δίνω εγώ συνέχεια το χώρο εδώ και σε όλες τις εκπομπές που έχω να βγαίνετε και να ακούγεται το πρόβλημα χωρίς να σας σταματάω δευτερόλεπτο. Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη. Να βγαίνετε και να λέτε ό,τι θέλετε. Σε αυτό το πρόβλημα υπάρχει πολύ σοβαρό. Σας στηρίζω και μακάρι να δέχετε και μια πολιτική λύση. Να μην ξεχνάτε ότι κάθε 4 χρόνια έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Αυτούς ψηφίσατε, αυτούς επιλέξατε, αυτές τις κινήσεις. Μιλάω για τους 300 εγώ. Καλό θα είναι αυτούς που ψηφίζετε να έχετε κοινά χαρακτηριστικά. Να είναι μέσα από ανθρώπους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά μαζί σας για να καταλαβαίνουν και το πρόβλημα, τον πόνο. Όταν εγώ βγάζω 1 εκατομμύριο την ημέρα και εσύ βγάζεις 600 ευρώ το μήνα, δεν πρόκειται να καταλάβω τίποτα. Είμαι αλλού εγώ. Άλλα προβλήματα λύνω. Γι' αυτό λέμε, θα πρέπει να προσέχουμε. 2-10-49-64-5-69 για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε, δώστε μου τη χαρά να προσφέρουμε λύσεις. 2-10-49-64-5-69, 24 ώρες το 24ωρο. Ό,τι θέλετε. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Συγγνώμη για αυτούς που δεν μπόρεσα να βγάλω. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο βράδυ στο μπορείς να το σώσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ψυχραιμία και όλα καλά θα πάνε. Θέλουμε όμως και λίγο βοήθεια. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.